Γεια! Σήμερα επέλεξα να κάνω ένα βίντεο το οποίο βλέπω να κυκλοφορεί πάρα πολύ. Το κάνουν όλοι και είπα να το κάνω κι εγώ. Όχι μόνο γιατί φαίνεται πάρα πολύ διασκεδαστικό πρώτον και μαθαίνετε και κάτι παραπάνω για μας που ίσως να μην το έχετε μάθει, αλλά και επειδή νιώθω ότι στα 2 περίπου χρόνια που κάνω YouTube έχω δείξει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, παύλα, περσόνα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά μου να κάνω κάτι, να λέω κάτι, να είμαι με κοντινούς μου ανθρώπους και να είμαι όπως είμαι πάντα. Και να σκέφτομαι, wow, δεν έχω δείξει ποτέ κάτι τέτοιο στο YouTube. Άμα με βλέπανε τώρα, ίσως να μην με αναγνωρίζανε. Γιατί νιώθω ότι έχω δείξει μια πάρα πολύ ήσυχη προσωπικότητα που είμαι και έτσι. Εννοείται ότι είμαι ήσυχη, το οποίο είναι από επιλογή βασικά. Αλλά δεν είμαι μόνο έτσι και είναι απολύτως φυσιολογικό άμα βλέπεις κάποιον να φέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο στα βίντεο να βγάζεις και άλλα λογικά συμπεράσματα για το χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, η εσωστρέφεια πολλές φορές συνδυάζεται και με έλλειψη δυναμισμού ή όταν κάποιος άνθρωπος είναι πολύ ήσυχος, πολύ λιγομίλητος. Αν και δεν με λες λιγομίλητη, είμαι αρκετά φιλέρος άνθρωπος, θεωρείς αυτόματα ότι είναι και ντροπαλός. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου στην περίπτωσή μου. Δεν είμαι σχεδόν καθόλου ντροπαλή πλέον. Κάποτε ίσως να ήμουν, τώρα δεν είμαι καθόλου. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ διασκεδαστικό βίντεο και ήξερα πάνω κάτω τι υποθέσεις θα δω για μένα. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι θα έχει πολύ πλάκα. Αυτό ίσως να ήταν λίγο διαφορετικό, να έκανα περισσότερα vlog, γιατί στα vlog είσαι πολύ πιο χαλαρός, λιγότερο σε εισαγωγικά στημένος. Και ναι, anyway, πάμε να ξεκινήσουμε με τις υποθέσεις. Κάποιες είναι ακριβείς, κάποια έχουν πέσει μέσα, κάποια δεν έχουν πέσει καθόλου. Πρώτη υπόθεση για μένα. Ήσουν καλύτερη μαθήτρια και διάβαζες πολύ. Όχι. Δεν ήμουν ούτε η χειρότερη μαθήτρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήμουν ποτέ η καλύτερη. Ήμουνα η καλύτερη ή από τις πιο καλές μαθήτριες σε μαθήματα τα οποία μου άρεσαν. Για παράδειγμα, έκθεση, γλώσσα, σε όλα αυτά ήμουνα, μπορεί να πει κάποιος, και καλύτερη από το μέσο όρο. Αλλά υπήρχαν και μαθήματα στα οποία δεν ήμουν καθόλου καλή και ούτε ασχολούμουν ιδιαίτερα. Σε γενικές γραμμές προσπαθούσα να κάνω πάντα ό,τι άσκηση έχω για το σπίτι, αλλά όχι, δεν ήμουν σε καμία περίπτωση καλύτερη μαθήτρια και σε καμία περίπτωση δεν διάβαζα πάρα πολύ. Είχα πάντα πάρα πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά πράγματα που μου άρεσαν και μου αποσπούσαν την προσοχή. Και παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα σε πράγματα που μου αρέσουν, σε πράγματα που δεν μου αρέσουν, είμαι απλά η χειρότερη. Αυτά. Δεύτερη υπόθεση, ότι τα αρώματα που προτιμάς είναι πουδρένια και τριανταφυλλένια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, έχεις πέσει μέσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ απαλά γενικά αρώματα, λουλουδάδα κυρίως. Και ναι, άμα κάτι είναι πουδρένιο και τριανταφυλλένιο, 99% θα μ' αρέσει. Η Κυριακή λέει, είσαι πολύ αστείος άνθρωπος, αλλά μόνο με άτομα που ξέρεις καλά. True. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή, που έκανες τέτοια υπόθεση για μένα, γιατί είναι πραγματικότητα. Με ανθρώπους που είμαι κοντά, είμαι ίσως ο πιο αστείος άνθρωπος που ξέρω. Μπορεί να μην φαίνεται στα βίντεο, αλλά θεωρώ ότι έχω καλό χιούμορ. Είναι περίεργο να λες κάτι τέτοιο για τον εαυτό σου. Δηλαδή, άμα με σκεφτώ με άτομα τα οποία είναι φίλοι μου, είμαι ο αστείος χαρακτήρας. Κάνω πάρα πολλές βλακίες από άποψη μιμήσεις, με τη μαμά μου κάνω απλά ακραία πράγματα και άμα με βλέπατε δεν θα με γνωρίζετε με τίποτα. Πιστεύω ότι σου αρέσει πολύ να κοιμάσαι. Νομίζω ότι σε όλους αρέσει ο ύπνος. Μ' αρέσει βασικά η στιγμή που ξαπλώνεις για να κοιμηθείς και το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι απλά να παίζεις για ύπνο και δεν έχεις καμία άλλη εκκρεμότητα. Μ' αρέσει πολύ από αυτή την άποψη. Και να πω και ότι δεν κοιμάμαι ποτέ το μεσημέρι. Το έχω πει και σε παρελθοντικά βίντεο αυτό. Αλλά δεν κοιμάμαι ποτέ το μεσημέρι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Άμα κοιμηθώ έστω και μία ώρα το μεσημέρι, μετά νιώθω απέση, νιώθω άρρωστη. Αηδία. Οπότε ναι. Πρέπει οπωσδήποτε κάθε βράδυ να κοιμάμαι 8
τουλάχιστον ώρες για να νιώθω καλά την επόμενη μέρα. Α, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ο ύπνος και επειδή βλέπω πάρα πολλά όνειρα. Βλέπω κάθε βράδυ τουλάχιστον 2 όνειρα και τα θυμάμαι όλα. Οπότε είναι πολύ διασκεδαστικό πάντα να πέφτω για ύπνο και να αναρωτιέμαι τι θα δω. Για παράδειγμα, προχθές είδα ότι ήμουν κάποιος άπειρος δέστης και πηγαίναμε να σώσουμε ένα σπίτι. Και εγώ ρωτούσα τι πρέπει να κάνω γενικότερα. Πάντα θες να είσαι οργανωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είμαι λίγο ανωκάτω, αλλά σε γενικές γραμμές και μετά από κάποια ηλικία δεν μπορώ να λειτουργήσω σωστά άμα και ο περίγυρός μου δεν είναι οργανωμένος. Όχι μόνο από άποψη μάθησης, αλλά και γενικά οργάνωση μες στο σπίτι. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να πάω για ύπνο άμα έχω άπλυτα πιάτα. Πρέπει οπωσδήποτε να πλύνω τα πιάτα, να έχω τέλεια καθαρή κουζίνα, γιατί την επόμενη μέρα που πάω να κάνω τσάι, θέλω να είναι η κουζίνα άθικτη, να είναι όλα πανέτοιμα. Άμα έχω άπλυτα πιάτα από την προηγούμενη μέρα, μου χαλάει αυτόματα όλη τη διάθεση. Η Φέη λέει, πιστεύω πως δεν αγχώνεσαι καθόλου εύκολα. Αυτό ναι, είναι αλήθεια, μπορώ να πω. Όχι γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αγχωθώ, αλλά επειδή μετά από ένα σημείο σταμάτησαν να με νοιάζουν πράγματα. Ό,τι πράγματα για να είναι αυτά, νιώθω ότι η ηρεμία μου είναι πάνω από όλα κυρίως και ότι δεν πρέπει να αφήσω τίποτα να τη διαταράξει. Οπότε δεν αγχώνομαι εύκολα, πολύ απλά γιατί δεν θεωρώ το πράγμα για το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να αγχωθώ αρκετά σημαντικό για να αγχωθώ, άμα αυτό βγάζει νόημα. Και είναι επιλογή μου αυτό. Μπορώ να αγχωθώ, αλλά δεν το κάνω. Πιστεύω ότι έχει ζήσει πολύ καλά παιδικά χρόνια. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Μπορεί κάποιες πτυχές από τα παιδικά μου χρόνια να μην ήταν συνηθισμένες και να είχαν κάποιες επιπλοκές, αλλά γενικά θεωρώ τα παιδικά μου χρόνια απλά το καλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου. Νιώθω ότι, αυτό είναι λίγο deep τώρα που θα πω, αλλά νιώθω ότι ποτέ ξανά δεν θα νιώθω το ίδιο όπως ένιωθα στα παιδικά μου χρόνια. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί ενηλικίωση, αλλά ναι, τα παιδικά μου χρόνια ήταν άριστα. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και από τον εαυτό μου και από γενικά τα χρόνια εκείνη. Ήταν λίγο διαφορετικά. Ήταν πολύ ωραία. Αυτά. Έχεις βρει boyfriend, γι' αυτό φόρτωσε στο YouTube στον Κόκορα. Μου το ρωτάτε συχνά αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο φόρτωσα το YouTube στον Κόκορα. Υπήρχαν άλλα πράγματα που έτρεχαν. Το ότι έχω boyfriend δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ότι παραμέλησα το YouTube. Φαίνεσαι γλυκιά και ήπιον τόνων. Μπα την reality, είσαι δυναμική και ισχυρογνώμη. Έκανε σκέλιμο. Αυτό είναι αρκετά αλήθεια. Θεωρώ ότι το παρουσιαστικό μου δεν αντιστοιχεί σχεδόν καθόλου με το πώς είναι ο χαρακτήρας μου στην πραγματικότητα. Έχω αρκετά δυνατό temper και νιώθω ότι με το που με βλέπεις είσαι τύπου «Oh, είσαι τόσο cute» και τα λοιπά. Και μετά με βλέπεις έτσι. Ισχυρογνώμων είμαι πάρα πολύ, είμαι και ισχυρογνώμων και πολύ πεισματάρα σε γενικές γραμμές. Και αυτό θεωρείται από τους κοντινούς μου ανθρώπους ελάττωμα, εγώ το θεωρώ προσόν. Αν και τα τελευταία χρόνια αποφεύγω να υπερασπίζω τη θέση μου, γιατί απλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το κάνω. Όλοι σου λένε ότι μικροδείχνεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα μου το έλεγαν, πάντα θα μου το λένε. Ελπίζω να μου το λένε πάντα δηλαδή. Είμαι 24 ετών αυτή τη στιγμή. Έκλεισα τα 24 τον Ιανουάριο. Ελπίζω να μείνει έτσι αυτό. Κάποτε με πείραζε από άποψη ότι με νευρίαζε πάρα πολύ. Γιατί δεν με έπαιρναν τόσο στα σοβαρά μέχρι που να με γνωρίσουν. Αλλά πλέον μ' αρέσει να μικροδείχνω. Δεν τεμπελιάζεις. Αυτή η υπόθεση είναι ό,τι καλύτερο. Δεν τεμπελιάζεις, είσαι πάντα full productive. Wrong. Όχι, δεν είμαι καθόλου full productive. Μπορώ άνετα να τεμπελιάσω και το κάνω με μηδέν ενοχές. Αυτό είναι fact. Τεμπελιάζω με μηδέν ενοχές. Νιώθω ότι πρέπει να αυτή δικαιούμαι ότι αξίζω αυτόν τον άσκοπο χρόνο. Αν και ο χρόνος τον οποίο απολαμβάνεις δεν είναι άσκοπος. Anyway, αλλά ναι, σε καμία περίπτωση δεν είμαι full productive. Και τεμπελιάζω άνετα. Η λιγότερο αγαπημένη σου κλασική ταινία Disney είναι η Sleeping Beauty. Λάθος! Μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία κοιμωμένη. Τη θεωρώ
πανέμορφη, υπέροχη ταινία. Έχει υπέροχο soundtrack επίσης. Οι αγαπημένες μου είναι η Παναγία των Παρισίων, το θεωρώ ένα αϊστορήμα από κάθε άποψη. Μετά μου αρέσει πάρα πολύ Ποκαχόντας. Μ' αρέσει πάρα πολύ Κούφο ταινία, τη θεωρώ ξεκαρδιστική, όπως και τον Αυτοκράτορας έχει κέφια. Το θεωρώ επίσης ξεκαρδιστικό και έχω ακόμα με κάποιες φίλες μου ατάκες από αυτήν την ταινία που τις ακούσαμε στο δημοτικό και τις λέμε ακόμα. Είσαι ένα 50 και 40 κιλά. Σχεδόν true. Είμαι ένα 53 και είμαι 43 κιλά. Οπότε βάλε 3 στην κάθε υπόθεση και έχεις πέσει μέσα. Κάποιοι όπως με βλέπουν θεωρούν ότι είμαι ψηλή, αλλά δεν είμαι καθόλου ψηλή. Είμαι από τα πιο κοντά άτομα που ξέρω. Απλά ίσως να φαίνομαι ψηλή επειδή είμαι αρκετά δυνατή. Είσαι υπερβολικά πολύ ντροπαλή. Nope. Δεν είμαι καθόλου ντροπαλή. Καθόλου βασικά. Ειδικά πλέον δεν μπορώ να μου δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό. Δεν είμαι ντροπαλή. Σου αρέσει να φροντίσεις τον εαυτό σου. 100% αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου και να μου δίνω αυτό το zen, να με φροντίζω. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ό,τι και να έχετε να κάνετε, μην το παραμελείτε. Είναι το Α και το ωμέγα, νομίζω, του να νιώθεις καλά. Η Κατιά να λέει ντύνεσαι casual. Ναι, ντύνομαι αρκετά πολύ casual. Σχεδόν δεν με ενδιαφέρει, από την αλήθεια. Έχω δύο πλευρές σε αυτό και να πω ότι κάποτε έκανα ένα τεστ προσωπικότητας, το οποίο είναι επιστημονικό τεστ, υπάρχει κάπου online και μου έβγαλε 3 προσωπικότητες. Οπότε, keep that in mind. Έχω δύο πλευρές. Έχω την πλευρά που θα συνιαριστεί άπειρα, θα αντιθεί πολύ ωραία και έχω και την πλευρά που απλά θα βάλει πάνω ένα t-shirt που λέει Μανώλης ψαροταβέρνα και απλά θα βγει. Πιστεύω πως είσαι κατά του γάμου. Πολύ λάθος. Δεν είμαι καθόλου κατά του γάμου. Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Θέλω σίγουρα κάποτε να παντρευτώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά θέλω πολύ. Και απλά θέλω να παντρευτώ σίγουρα ένα άτομο το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσω. Όχι ότι οποιοδήποτε παντρεύεται με την προοπτική να χωρίσει, αλλά άμα παντρευτώ δεν θέλω να χωρίσω ποτέ. Είναι ένας κανόνας που τον έχω βάλει, οπότε πρέπει να είμαι πάρα πολύ σίγουρη για τον ποιο θέλω να παντρευτώ. Και ναι, δεν είμαι κατά του γάμου όμως καθόλου. Σ' αρέσει περισσότερο να ψωνίζεις καλλιτικά παρά ρούχα. Το αγαπημένο μου πράγμα να ψωνίζω γενικά είναι πράγματα για το σπίτι, homeware. Καλλιτικά μου αρέσει να τα κοιτάω, μου αρέσει να τα έχω, αλλά το κακό είναι ότι δεν τα χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Αλλά νομίζω ότι προτιμώ να αγοράζω ρούχα. Μ' αρέσει να αγοράζω καλλιτικά άμα είναι πάρα πολύ διακριτικά. Πάρα πολύ ελαφριά, κάτι που ίσως μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Τώρα έχουμε μια τόσο λάθος υπόθεση. Μόλις την είδα ήμουν τύπου. Πιστεύω ότι είσαι από τα άτομα που ξυπνάνε πολύ νωρίς για να δουν το ξημέρωμα. Wrong. Όχι. Είναι από τα λιγότερα αγαπημένα μου πράγματα στον κόσμο το να ξυπνάω μία ώρα που είναι πριν από διψήφιο αριθμό. Δηλαδή οτιδήποτε είναι πριν τις 10. Δεν μ' αρέσει, δεν νιώθω καλά, νιώθω παράξενα. Γιατί μου θυμίζει ταξίδια με αυτοκίνητο που ξυπνάς πάρα πολύ νωρίς και έχει έξω αυτή την αχρωμία, την ψύχρα, την ανατριχύλα, την αναγουλίλα. Δεν μου δίνει καθόλου καλά συναισθήματα. Θέλω όταν ξυπνάω να έχει φως, λαμπερό, δυνατό, αληθινό φως. Δεν μ' αρέσει καθόλου να ξυπνάω νωρίς. Δεν θα ξυπνώσω ποτέ μόνο και μόνο για να δω το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα μπορεί να συμβεί όσο εγώ κοιμάμαι. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Οι περισσότερες υποθέσεις ήταν κατά πλειοψηφία λάθος. Πάω να κάνω κρέπες και μετά από τις κρέπες θα κάνω edit αυτό το βίντεο γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και θέλω να ανέβει Σάββατο. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το ευχαριστηθήκατε. Εμείς θα το πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και... Da 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 da.